Ευλογήσον Δέσποτα την Αγίαν είσοδο. Ευλογημένη είσοδο των Αγίων σου πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι και έτσι κλείνατε σ' αγώνατα του Κυρίου Δεϊκόπε. Ευλογητός η Κύριε Δέσποτα Παντοκράτορ, ο φωτίσας την ημέρα το φωτί το ηλιακό και την νύχτα φεδρίνα στις αρχές του πυρός σου, το μήκος της ημέρας διεθύνει μας καταξιώσας και προσεγγίζετε τις αρχές της νυχτός επάρχουσαν τη δέησης ημών και παντός του λαού σου και πάσιν ημίν συγχωρήσεις τα εκούσια και τα εκούσια αμαρτήματα πρόσδεκτα της φεδρινάς ημών ηγεσίας και κατάβουσαν το πλήθος του ελέους σου, των εκτιρμών σου, την κληρονομία σου, τύχησον ημάς αγγίγης αγγέλης σου, όπισον ημάς όπλης δικαιοσύνης σου, περιχαράξον ημάς τη λυθία σου, φρούρισον ημάς τη δυνάμη σου, ρίσε ημάς εκ πάση περιστάσεως και πάση βουλή στο αντικειμένου. Παράσκονται ημίν και την παρούσαν εσπέρα στην διατρεχομένη νυχτή τελείεν, Αγίαν ειρηνικήν αναμάρτωνα σκανδάλισον, αφάντασον και πάση μέρα ζωή ημών, πρεσβείες Αγίας Θεός όπου και πάντως των Αγίων. Αμήν. Ρίσε ημάς και βοβαντός πράγματος εν σκότη διακορευωμένου. Πρόσδεξε τη σία νεσπερινίτας των χειρών ημών επάρσης. Καταξίωσον δε ημάς και το νυχτερινό στάδιο να μέμπτος διευθύν. Απειράς τους κακών και λύτρωσε ημάς από πάσης ταραχής και δηλίας εκ του διαβόλου ημίν προσγεινωμένης. Χάρις τις ψυχές ημών κατάνοιξη και τις λογισμίς ημών μέριμναν, της εν τη φοβερά και δικαία σου κρίση εξετάσεως. Καθήλωσον εκ του φόβου τα σάρκα ημών και ενέκρωσον τα μέλη ημών τα επί της γης. Είναι και εν την κατήφρον ησυχία εφεδρινόμενα τη θεωρία του κρυμάτου σου. Απόσυσον δε αφημών πάσαν φαντασία να πρεπεί και επιθυμία βλεπεράν. Διανάσσον δε ημάς τον καιρό της προσευχής σε στηριγμένους εν τη πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγέλμασή σου. Thank you.
και ύψιστος ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ο πάσαν την κτήσιν εν σοφία δημιουργήσας, ο διαχωρήσας αναμέσου του φωτός και αναμέσου του σκότους, και τον ήλιον θέμενος εις εξουσίαν της ημέρας, σελήνην δε και αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ο καταξιώσεις ημάς τους αμαρτωλούς και επί της παρούσης ημέρας προφθάσε το πρόσωπό σου εξομολογήσει και την εσπερινήν συλλατρίαν προς αγαγήν. Αυτός φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον την προσευχήν ημών ως θυμία με ενωπιών σου και πρόσδεξε αυτήν εις ως μην ευωδίας. Παράσκουδε ημίν την παρούσαν εσπέραν και την επιούσα νύχτα ειρηνικήν. Ένδυσον ημάς όπλα φωτός. Ρίσε ημάς από φόβου νυχτερινού και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Και δώρισε ημίν των ύπνων, όν εις ανάπαυσιν τη ασθενεία ημών εδωρήσω, πάσης διαβολικής φαντασίας απειλαγμένων. Ναι, δέσποτα των απάντων των αγαθών χορηγέ, είναι και εν τεσκίτες ημών κατανυγόμενοι, μνημονεύομεν και εν νυχτή του Παναγίου ονοματός σου και τη μελέτη των σών εντολών καταβγαζόμενοι, εν αγαλιάσει ψυχής διανυστόμεν προς δοξολογία της αγαθότητος δεήσης και ηκεσίας, θυσίες φλαγνία προσάγοντες, υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και κυβατός του λαού σου, όντες πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου, εν ελέη επίσκεψε. Την οικουμένη σαγηνεύσα.
Δυνάμει την ίδια ζωοποιού σταυρού, στη χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου. Τον Αγίου Εδόξιο και Παναγίου να πω. Τον Αγίου Εδόξιο και Παναγίου να πω. Φιλουμένου, τον Αγίου Εδόξιο και από το Ρεγγύη και Άνιος, Αγίστο το Σιμών, του Αγίου Εδόξιο να ρίσει τα μαδεύου. Και τη μνήμη να εκτελούμε και πάντα, έτσι και σώσε εμάς, ως καθώς και φιλάνθρωπος. Αλήθεια, αδελφοί μου, τι μεγάλη ευλογία είναι να βρισκόμαστε εδώ πάνω στο λόφο της Αγίας Ιών, εδώ που πραγματοποιήθηκε η Αγία Πεντηκοστή και συνεχεία η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος προς τους μαθητάς και Αποστόλους, οι οποίοι μέχρι πρότινος και από τα Άγια Πάθη αλλά και μετά την Ανάσταση ήσαν φοβισμένοι και ήταν κλειδωμένοι εδώ πέρα μέσα σε αυτόν τον τόπο περίπου, για τον φόβο των Ιουδαίων. Εδώ τους παρουσιάστηκε ο Χριστός και τους είπε ότι μη φοβάστε, μπορεί να φύγω αλλά δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Και το έκανε πράξη ο Χριστός 10 μέρες μετά την Ανάληψη, αποστέλλοντας το Άγιο Πνεύμα. Μεγάλη ευλογία για όλους μας να βρισκόμαστε εδώ σε αυτόν τον τόπο αυτή την ημέρα και με τις ευχές και ευλογίες του μακαριωτάτου Πατρός και Πατριάρχη μας βρεθήκαμε στον τόπο αυτόν μέσα εκεί που ήταν το Υπερόν. Ασφαλώς και δεν είναι αυτό το κτίριο, αλλά κατά την παράδοση όμως είναι εκεί, κάπου. Λοιπόν, και εν συνεχεία προσκυνήσαμε και τον τάφο του προφητάνακτος Δαβίδ, τον οποίον διαβάζουμε νυχθημερών στις ακολουθίες μας. Και πήραμε την ευλογία αυτού του τόπου. Δεν θέλω να σας κουράσω, ήταν αρκετά κοπιαστική αυτή η λιτανία, όχι λόγω της αποστάσεως, δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά λόγω των συνδικών, όπως διαπιστώσατε. Λοιπόν, θέλω μόνο να ευχηθώ σε όλους σας το Άγιο Φως, το Άγιο Πνεύμα, συγγνώμη, να σκεπάζει, να φωτίζει, να χαριτώνει και να ευλογεί όλους μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός, τον Μακάριο, τον Θεό, τον Θεό,
τον Δεσπότη και Αρχιερέα ημών, Κύριε φύλακε εις πολλά έτη Δεσπότα, εις πολλά Θεός, ελέησον και σώσον.